Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα της εκλογής σας, κύριε Κορεντζίδη. Βέβαια, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα είστε 9 μήνες στη διοίκηση του Δήμου, αλλά η ημερομηνία ουσιαστικά που, για την οποία αναφερόμαστε, είναι η ημερομηνία των εκλογών. Ένας χρόνος λοιπόν από την ημερομηνία των εκλογών, αλλά όπως είπατε και εσείς, 9 μήνες από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων. 9 μήνες θα έλεγα που έγιναν αρκετά, συνέβησαν αρκετά πράγματα και σε όλο τον κόσμο, στη χώρα μας, στην Καστοριά, με αποκορύφωμα αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση που βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε και όλοι μας, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη τίποτα. Πρέπει να δείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα για να μπορέσουμε να υπάρχει ένα αίσιο τέλος σε αυτή την πανδημία. Όλα αυτά λοιπόν που προέκυψαν, θεωρώ από τη στιγμή που είμαστε στα πόδια μας και είμαστε υγιείς, μας κάνουν πιο σοφούς, μας γεμίζουν εμπειρίες να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις και στο μέλλον, δύσκολες καταστάσεις τις οποίες πιστεύω όχι ότι θα το θέλαμε, αλλά θα υπάρξουν και σε όλο τον κόσμο, αλλά βέβαια και στην περιοχή μας εδώ πέρα, που πλήττεται ειδικά τα τελευταία χρόνια κοινωνικά και οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, ένας χρόνος λοιπόν από τις εκλογές, κάτι καινούριο για την Καστοριά μας, για τον Δήμο Καστοριάς. Εμείς αυτό που κάνουμε, με το ξεκίνημά μας και αυτό που συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, είναι αυτό που υποσχεθήκαμε να το κάνουμε πράξη. Δηλαδή με συνέπεια πάντα και υπευθυνότητα και σοβαρότητα, να υπάρχει νοικοκυροσύνη, να υπάρχει μια αποτελεσματικότητα σε όλα όσα έχουμε στα χέρια μας και να δουλέψουμε και με υπομονή, με λίγη υπομονή θα έλεγα από τον κόσμο, αλλά με πολλή επιμονή από εμάς, να διεκπεραιώσουμε και να φέρουμε εις πέρας το δύσκολο κατά τα άλλα έργο που έχουμε μπροστά μας. Ο συνδυασμός τώρα για δουλειά, υπενθυμίζουμε για να θυμηθούμε και τα προεκλογικά πέρσι. Βέβαια, 3 από τους 9 μήνες της διοίκησης τους φάγαμε με τα προβλήματα. Αυτό ήταν εκτός προγράμματος. Είχατε προετοιμαστεί και για τα εκτός προγράμματος θέματα όταν θέλατε να διοικήσετε τον Δήμο ή πήρατε αυτή την απόφαση, κύριε Κορεντζίδη, για αυτά που μπορούν απρόβλεπτα να βρεθούν στον δρόμο σας και μάλιστα τόσο σοβαρά? Σίγουρα το απρόβλεπτο, γι' αυτό το λέει και η λέξη, ότι είναι απρόβλεπτο, δεν μπορείς να το προγραμματίσεις, ούτε θα μπορείς να έχεις ένα σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίσεις. Άλλωστε, σχέδιο για μια αντιμετώπιση πανδημίας δεν είχε κανένας, όχι Δήμος, ούτε στη φαντασία, κανένας φορέας, καμία επιχείρηση, οποιοδήποτε σε όλο τον πλανήτη. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, ανατρέπεται όλος ο σχεδιασμός, τι γίνεται εκεί λοιπόν τότε? Αυτό όμως που λέμε εμείς είναι ότι υπήρχε και υπάρχει η όρεξη, υπάρχει η διάθεση. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ένα αισιόδοξο πνεύμα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με όσο το δυνατόν τον καλύτερο τρόπο, με όλες μας τις δυνάμεις, μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Και η εκτίμηση δική μου, αλλά και πολλών θα έλεγα της πλειοψηφίας του κόσμου, είναι ότι αντιμετωπίστηκε έτσι όπως έπρεπε, αφήνοντας βέβαια το δυσάρεστο γεγονός ότι είχαμε και απώλειες, κάποιες απώλειες συνανθρώπων μας, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα όμως, με όλες μας τις δυνάμεις, με όλη τη διάθεση που μας διακατέχει, συνεχίζουμε απρόσκοπτα το έργο μας, συνεχίζουμε τον σχεδιασμό. Σίγουρα ανατρέπεται ο αρχικός προγραμματισμός και ο σχεδιασμός. Ο χρονικός προγραμματισμός τουλάχιστον. Χρονικά, είπατε ότι τρεις μήνες. Τρεις μήνες μόνο με αυτό το θέμα. Και εμείς, όχι μόνο εσείς, και εμείς. Άλλους δύο μήνες πριν είχαμε μέχρι να κατατεθεί και να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου.
Συνεχίζουμε όμως, συνεχίζουμε με την καθημερινότητα, συνεχίζουμε με τον προγραμματισμό κάποιων έργων και μάλιστα σε μια πρόσφατη επίσης συνέντευξη είπα ότι πολύ πιο νωρίς από τον αρχικό σχεδιασμό θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η Καστοριά, ο Δήμος Καστοριάς θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιων αποφάσεων που πάρθηκαν εξ αρχής, κάποιων αποφάσεων με πολιτικό κόστος βέβαια, αλλά αυτό που υποσχεθήκαμε και με ευκαιρία τον ένα χρόνο από τη συμπλήρωση των εκλογών, αυτό που υποσχεθήκαμε λοιπόν νοικοκυρεσύνη, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, είναι τρεις όρεις τους οποίους εμείς προσβλέπουμε, τους οποίους εφαρμόζουμε και πάνω στους οποίους θα συνεχίσουμε να οδηγούμε τον Δήμο Καστοριάς. Θα είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση πολύ πιο νωρίς από τον αρχικό σχεδιασμό να πούμε ότι ο Δήμος Καστοριάς θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Αυτή είναι η υπόσχεση για τον επόμενο χρόνο ή για όλη την θητεία? Για τον επόμενο χρόνο, τέτοια μέρα που αν είμαστε καλά θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο Θεός. Τώρα πάμε και σε ένα ζήτημα που είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες λόγω της επετείου. Μάλιστα δεν πέρασαν παρά μόνο δύο μέρες και από την επετειακή μας εκπομπή, την εξάωρη επετειακή μας εκπομπή. Βγαίνει σύντομα και στο διαδίκτυο για να μπορούν να την ακούσουν όσοι δεν την έχουν ακούσει. Την άκουσαν πάντως όλοι οι Καστοριανοί σε Αμερική, Αυστραλία, όπου υπάρχει Καστοριανός, ήταν μαζί μας εκείνη την βραδιά. Εκείνη την βραδιά λοιπόν σχεδόν το σύνολο των ποδοσφαιριστών, αλλά με πρώτο τον αρχηγό τον Γιώργο Παράσχο, ζήτησαν μέσα από την εκπομπή να επιστρέψει το κύπελο εκεί που ανήκει. Βγαίνει στην δημοσιότητα και μια επιστολή, και γι' αυτό επίσης είστε σήμερα κύριε Δήμαρχε μαζί μας, την οποία υπογράψατε μαζί με τον κύριο Σαββόπλο και τον κύριο Μανολίδη από τους παλεμάχους το σύνδεσμο, στις αρχές του χρόνου, 17 Ιανουαρίου. Συγχαίροντας τον κύριο Χάτσιο για την θέση που έχει καταλάβει στο νοσοκομείο, στη θέση του Προέδρου, και ζητάτε από τον ίδιο να αποδεσμεύσει το κύπελο από την κατοχή του και να το δώσει στο Δημαρχείο, στον Δήμο, να τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση στο Δημαρχείο, όπου πραγματικά να το βλέπει όλος ο κόσμος, και εμείς και όλος ο κόσμος που έρχεται σε αυτή την περιοχή. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Καταρχάς, με αφορμή την συγκεκριμένη επέτειο, 40 χρόνια συμπληρώσαμε φέτος από την κατάκτηση αυτή του κυπέλου, θα πρέπει να συγχαρούμε όλους τους συντελεστές εκείνης της τεράστιας επιτυχίας για την περιοχή μας, για την Καστοριά, για την ομάδα μας. Έδωσε ανεπανάληπτη χαρά σε όλο τον κόσμο, και να ευχηθούμε παράλληλα να συνεχιστεί, αν όχι με τη μορφή έτσι αθλητικών εκδηλώσεων, να συνεχιστεί αυτή η χαρά, αυτή η ζωντάνια, αυτές οι επιτυχίες, να ευχηθούμε όλοι μαζί να συνεχιστούν στην Καστοριά. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν αξίζουν, και πολλά μπράβο στους συγκεκριμένους ανθρώπους, στους συντελεστές αυτής της τεράστιας επιτυχίας. Από εκεί και πέρα θα πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το κύπελο ή το οτιδήποτε άλλο, σίγουρα είναι μέσα στους προβληματισμούς. Υπάρχουν όμως αρκετά σοβαρά θέματα που θα πρέπει να μας απασχολούν αυτόν τον τελευταίο καιρό, και να μην μένουμε σε κάποιες λεπτομέρειες που τυχόν στιγματίσουν αυτή τη χαρά και αυτή την επιτυχία. Το κύπελο αυτή τη στιγμή έχει έναν κάτοχο. Σίγουρα είναι μια ιστορία. Η ιστορία ούτε εξαγοράζεται, ούτε αγοράζεται, ούτε πωλείται. Αλλά πωλείται. Δεν είναι στην. Είναι όμως ένα άψυχο αντικείμενο, το οποίο κρύβει μέσα του τόσο πολύ ψυχή. Αναφέρει το δικαίωμα να το έχει ο κάτοχος έτσι όπως πιστεύει ότι μπορεί να το διεκδικήσει και να το έχει στην κατοχή του. Δεν θα ήθελα να μπω δηλαδή σε αυτήν τη διαδικασία ως δήμαρχος, γιατί όπως σας είπα, η Καστοριά μας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η Καστοριά μας θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στο μέλλον που έρχονται σύντομα, και μας δίνεται η ευκαιρία αυτό το διάστημα και μέχρι να έλθει ο επόμενος χειμώνας να συντονιστούμε όλοι μαζί και να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις, κυρίως για κοινωνικά φαινόμενα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν δηλαδή αναπτυξιακά έργα τα οποία πρέπει
και θα τρέξουν και θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το γεγονός. Σίγουρα. Γεγονός. Αλλά είναι μια εκκρεμότητα, επαναλαμβάνω, από το 1997 όταν είχαμε και τις κατασχέσεις των γραφείων της ΠΑΕ Καστοριάς, mm-hmm. τότε στην Πτολεμαίων 1. Εσείς, επειδή έχετε μιλήσει με τον κύριο Χάτσιο, είναι μόνο οικονομικό το θέμα ή είναι και κάτι άλλο? Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Μία επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Χάτσιο και για άλλα θέματα και αναφερθήκαμε στο συγκεκριμένο, έχει αναφέρει τις απόψεις του, νομίζω τις έχει αναφέρει και δημόσια, έχει κάνει τις δηλώσεις του, έχει μιλήσει με κάποιους, με κάποια σωματεία, με κάποιους με άλλους που ενδιαφέρονται. Δημόσια ακόμα δεν τις έχει κάνει τις δηλώσεις να βγει κάπου ναι, και να μιλήσει. Να σας πω, ελπίζουμε να τις κάνει, τον έχουμε προσκαλέσει στην εκπομπή μας. Ναι. Ωραία. Οπότε είναι άλλων ανθρώπων, θα έλεγα, δουλειά και το θέμα το συγκεκριμένο να συζητηθεί για να μπουν στις λεπτομέρειες. Ναι. Αν αυτές οι διαπραγματεύσεις σας καταλήξουν κάπου και πάρουμε αυτό το κύπελο, κύριε Κορεντσίδη, είστε διατεθειμένος αρχικά να μπει στο Δημαρχείο σε περίοπτη θέση ή έχετε σκοπό να κάνετε και πράγματα παραπάνω με ό,τι υλικό μπορεί να βρεθεί από τις χρυσές δεκαετίες ομάδος μας για ένα μουσείο το οποίο θα είχε επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον? Η Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 40 ετών από την κατάκτηση του κυπέλου είχε προγραμματίσει κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα γινόταν πανηγυρικές, σε πανηγυρικό κλίμα, με την συμμετοχή όλου του κόσμου. Βέβαια προέκυψε η πανδημία, όπου τέθηκαν κάποια περιοριστικά μέτρα και απαγόρευση τέτοιων εκδηλώσεων. Για αυτά όλα έχουμε βγάλει και δελτία τύπου. Νομίζω ότι όταν θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, η Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς θα μπει και πάλι στο συγκεκριμένο πλαίσιο, θα συζητήσει με τους αρμοδίους για να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση, αλλά να βρεθεί και ένας τρόπος ώστε να περιέλθει το κύπελο εκεί που πρέπει και η έγκλη αυτή και η αξία και το κύρος που δίνει μια τέτοια έτσι, εκδήλωση να είναι εφικτό να γίνει πραγματικότητα. Όλα είναι στο πρόγραμμα, μιλήσατε και για μουσείο, μιλήσατε και για κάποια άλλα πράγματα. Σίγουρα είναι ένα ιστορικό αρχείο όλο αυτό, το οποίο θα πρέπει να έχει μια περίοπτη θέση εκεί που θα αποφασιστεί από τους αρμοδίους. Τώρα, και όταν αποκτηθεί με το καλό και τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις, μπορεί να συνδυαστεί η εκδήλωση για τα 40 χρόνια και με το κύπελο στα χέρια. Και μια τελευταία εκτίμηση, έτσι που θα ήθελα να κάνω, ότι πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει το κακό, όλοι σέβονται την ιστορία, οπότε θα βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Οπότε, πιστεύετε ότι θα καταλήξουμε, θα έχουμε αίσιο τέλος αυτή την ιστορία? Εκτιμώ ναι. Εκτιμάτε ναι? Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, εγώ εύχομαι με το καλό όλα αυτά να βγουν σε καλό. Εύχομαι ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθούμε από εδώ και πέρα να είναι αυτός που θα πείσει τον κύριο Χάτσιο. Αν θέλετε και με αφορμή έτσι, αυτό που περάσαμε, τις δύσκολες καταστάσεις και την πανδημία, είδαμε ότι και από τους αυτοδιοικητικούς φορείς, αλλά και όλους όσοι ενεπλάκησαν σε αυτή τη δυσκολία που περάσαμε, υπήρχε ένα πνεύμα σύμπνοιας, υπήρχε ένα πνεύμα συνεργασίας. Ωραία. Και γι' αυτό είναι η εκτίμησή μου ότι θα βρεθεί λύση, διότι αυτό το πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας πιστεύω ότι θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Γι' αυτό θα ήθελα να μην με ψημιρούμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να μην μένουμε στα αρνητικά, να μην υπάρχει ανταλλαγή επιστολών για κάποια τέτοια θέματα. Mm-hmm. Σοβαρό θέμα, δεν θα πω εγώ ότι είναι κάτι άλλο. Ή και για μηνύσεις που επίσης έχει μείνουμε, ακουστεί. Να μείνουμε, μείνουμε στις διαπραγματεύσεις και να μείνουμε, όχι κυρίως για το κύπελο, να μείνουμε σε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη η περιοχή μας. Να μην μείνει δηλαδή μόνο το κύπελο στο τέλος και φύγει όλος ο κόσμος. Ωραία. Το κλείνουμε εδώ και ελπίζουμε πραγματικά οι διαπραγματεύσεις να φέρουν το αίσιο, επαναλαμβάνω, αποτέλεσμα. Και υλικό υπάρχει, όπως μας λέει εδώ και ένα μήνυμα του κ. Σταπασίδη, και για 10 μουσεία. Τόσα πολλά πράγματα υπάρχουν όντως να γίνουν. Μακάρι. Τώρα, επειδή είπατε και μια συνεργασία, πριν κλείσουμε, κύριε Κορεντσίδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πληροφορηθήκαμε ότι ήρθε στον Δήμο ο κύριος Γκοσλιόπουλος. Και μάλιστα αυτό που ακούμε είναι ότι δεν ήρθε για κάποιον ευκαιριακό ίσως λόγο.
Ετοιμάζεται κάποιο είδους συνεργασία με τον Δήμο Νεστορίου? Έχουμε, θα γίνει μια συνεργασία μεταξύ των δύο Δήμων, θα γίνει ένα συνεταιρισμός, θα γίνει μια ενεργειακή κοινότητα, ένα συνεταιρισμό λοιπόν που θα συμμετέχουν με αντίστοιχα ποσοστά ο Δήμος Καστοριάς, ο Δήμος Νεστορίου και ένα νομικό πρόσωπο του Δήμου Καστοριάς για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Θα γίνει δηλαδή μια παραγωγική μονάδα φωτοβολταϊκών. Ήδη αυτό το ακούμε πρώτη φορά. Ήδη έχει γίνει, έχει συνταχθεί το καταστατικό από τις νομικές μας υπηρεσίες. Έχει τελειώσει η δουλειά? Έχει γίνει το ξεκίνημα. Έχει γίνει το καταστατικό. Το έχουμε ήδη δώσει στον Δήμο Νεστορίο. Με αφορμή τώρα που μιλάμε, σας τα λέω κι εγώ αυτά. Είναι σε αρχικό στάδιο. Έχει συνταχθεί λοιπόν το καταστατικό. Το έχει πάρει. Για ποια ενεργειακή κοινότητα μιλάμε? Νεστορίου. Θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες στα δημοτικά μας συμβούλια για να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε τυχόν κάποιους όρους και στη συνέχεια προχωράμε στα τεχνικά ζητήματα όπου είναι η εξεύρεση ενός οικοπαίδου για να εγκατασταθεί μία μονάδα ενός μεγαβάτ. Η οποία βέβαια στη συνέχεια μπορεί να. Μεσυλλέκτες για την παραγωγή ηλεκτρική. Θα είναι μεσυλλέκτες για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο. Ένα μεγαβάτ, δηλαδή τι έκταση θα χρειαστεί? Περίπου 20 στρέμματα. Περίπου 20 στρέμματα. Και θα είστε συνέτεροι σε αυτό? Ακριβώς. Η ενεργειακή κοινότητα όμως αυτή έχει το δικαίωμα να το επεκτείνει και μέχρι 18 μεγαβάτ. Δηλαδή θα γίνει μια εξ αρχής μια μονάδα του ενός μεγαβάτ, αλλά με μελλοντικά σχέδια έτσι και πλάνο να επεκταθεί αυτό. Και να βέβαια υποθέσω στα κάπου στα όρια των Δήμων Καστοριάς Νεστορίου. Θα βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, όχι σε ό,τι αφορά βέβαια για το, σε ποια όρια θα είναι, αν είναι του Δήμου Καστοριάς ή του Δήμου Νεστορίου, αλλά η καλύτερη δυνατή λύση ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και βέβαια όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο εξοικονόμησης και μείωσης, θα έλεγα, των κονδυλίων, των δαπανών που απαιτούνται από τους δύο Δήμους. Μάλιστα. Για πληρωμή του ρεύματος. Τι έσοδα πιστεύετε ή φιλοδοξείτε να έχετε από αυτή την ενεργειακή κοινότητα? Όπως σας είπα, είναι στο αρχικό στάδιο, βέβαια προχωρημένο αρχικό στάδιο αφού έχει συνταχθεί και το καταστατικό, αλλά για τα τεχνικά ζητήματα και όλα τα υπόλοιπα, τα οικονομικά ωφέλη κλπ. Σε μια συνέντευξη τύπου κοινή που θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα με τον κύριο Κοσλιόπουλο, θα προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα αναμένουμε λοιπόν, θα έχουμε και μια επικοινωνία με τον κύριο Κοσλιόπουλο για να δούμε πώς βλέπει και ο ίδιος αυτόν τον συνεταιρισμό. Είχαμε την ευκαιρία βέβαια να συζητήσουμε και για το φράγμα Νεστορίου που με μια πρόσκληση που λάβαμε από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς θα γίνει, όπως γνωρίζετε, θα γίνει μια σύσκεψη το προσεχές Σάββατο με αγροτικούς παραγωγικούς φορείς της περιοχής μας. Είναι κάτι το οποίο μου είχε πιστήσει την προσοχή ο αγαπητός Δήμαρχος, ο Χρήστος Κοσλιόπουλος, από τον περασμένο Δεκέμβριο. Βέβαια προέκυψαν κάποιες αντικσοότητες, κάποια θέματα υγείας. Δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε λεπτομερώς ή να κάνουμε μια κάθοδο στην Αθήνα. Προέκυψε και η πανδημία που ήταν δύσκολη κατάσταση για όλους μας. Οπότε από εδώ και πέρα και πάμε με αφορμή και για το φράγμα Νεστορίου, την σύσκεψη του Σαββάτου θα απαιτήσουμε ώστε να διεκδικηθεί το καλύτερο δυνατό για τις περιοχές μας. Μιλάμε για το φράγμα Νεστορίου. Υπήρξε κραυγή αγωνία στον κύριο Κοσλιόπουλο. Χάνεται το έργο, είπε στην εκπομπή. Βέβαια, βέβαια. Δεν θα αφήσουμε να είναι σίγουρος ο κόσμος, οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας, ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα να χαθεί από εδώ και πέρα. Είναι ένα έργο το οποίο είναι έργο ανάσας και πνοής, κυρίως για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής μας και θα έλεγα ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, αν όχι στο 100% του Δήμου Καστοριάς. Γιατί αυτόν το Δήμο Νεστορίου τον επηρεάζει λίγο. Τον υπόλοιπο Δήμο Καστοριάς ουσιαστικά επηρεάζει και καίγεται. Το υπόλοιπο Δήμο. 72.000 στρέμματα αρδεύονται στο Δήμο Καστοριάς από το συγκεκριμένο και έργο. Επειδή μετά από εσάς ακριβώς θα έχουμε και τον κύριο Σαββόπουλο, επίσης για το θέμα του κυπέλου θα αναφερθούμε σίγουρα και γι' αυτό. Δημήτρη του Σαββόπουλο για όλα τα θέματα. Περιμένουμε βέβαια τη σύσκεψη του Σαββάτου ώστε να βγει ένα κοινό ανακοινωθέν, μια κοινή απόφαση ώστε να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε αυτά που χρειάζεται η περιοχή μας. Κλείνοντας, επειδή υπάρχει και μια ακόμη επιχείρηση για το Δήμο που μπορεί να φέρει έσοδα, μας ρωτούν και για το Λατομείο αν έχουμε κάποια νεότερα.
Το γιατί λατομείο... αρχίζει και η κατασκευαστική περίοδος μας, λένε, και οπότε ναι, θα υπάρχει. Περιμένουμε, έχουν μείνει πίσω λίγο οι διαδικασίες σε ό,τι αφορά για την αδειοδότηση, όχι από εμάς αλλά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, διότι είχαν μαζευτεί πολλά αιτήματα και επίσης η συγκεκριμένη υπηρεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου υπολειτουργούσε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχει δοθεί προτεραιότητα για την αδειοδότηση του λατομείου της Καστοριάς, της Μακεδνός. Επίσης είναι ένα... η αδειοδότηση αυτή θα μας λύσει στα χέρια μια αδειοδότηση που θα πρέπει να πούμε, να ξανααναφέρουμε μάλλον, ότι δεν υπήρχε από το 2015, έτσι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που χάθηκε από τη δική μας δημοτική αρχή, απλά η δική μας δημοτική αρχή είναι αυτή η οποία διεκδικεί και καταθέτει όλο το φάκελο για να πάρουμε την αδειοδότηση. Πάλι στα πλαίσια θα πω αυτό που μιλήσαμε πριν με αφορμή τον ένα χρόνο από την συμπλήρωση των εκλογών, αυτό που είπαμε, νοικοκυροσύνη, αξιοπιστία και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε πράξη. Μάλιστα. Περιμένουμε, αναμένουμε λοιπόν την αδειοδότηση για να μπει σε λειτουργία το λατομείο. Υπάρχουν πολλά έργα στην περιοχή μας, υπάρχουν πολλά έργα που θα γίνουν. Επίσης, όπως σας είπα, ότι από το χρόνο θα είναι σε τροχιά ανάπτυξης και ο Δήμος Καστοριάς, πολλά έργα τα οποία δεν θέλουμε και δεν πρέπει να χάσουμε ούτε ένα, και για την αναπτυξιακή πορεία αλλά και για την ενίσχυση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Καλά. Και καλή συνέχεια και για την πορεία. Επαναλαμβάνω, ήμασταν μαζί με την επέτειο του ενός χρόνου από την εκλογή σας. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Κορεντσίδη. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας. Το site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.